Τώρα θα δείξουμε την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη στο Twitter. Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται επειδή απλώς ζητήθηκε σε 21 άτομα να κάνουν τη δουλειά τους. Άμεσα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για προσωπικό ασφαλείας. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία των Αθηναίων. Κύριε Σπίλης, να ξεκινήσουμε από εσάς, επειδή ήταν και αρμόδιος υπουργός. Ευνηδιαστική απεργία, ορθή, κατά την άποψή σας? Εντάξει, το θέμα δεν είναι ορθή ή λάθος. Υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν δίκαια αιτήματα, υπάρχουν άλλες που είναι λίγο υπερβολικά. Συγκεκριμένα λέμε. Το θέμα όμως είναι πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι απεργίες, κύριε Τσουνά, αν θέλετε την άποψή μου. Και σε αυτή την περίπτωση οφείλει η εκάστοτε κυβέρνηση να είναι σε διαρκή και μόνιμο διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, να μην πάμε σε λογικές, γιατί μιλάμε για το μετρό που είχαμε ζήσει στο μακρινό παρελθόν, όπως της επιστράτευσης των εργαζομένων για να γίνεται η δουλειά τους. Εγώ όσα χρόνια υπηρέτησα στη θέση του Υπουργού Μεταφορών, συναντήθηκα με τους ανθρώπους και σε δίκαια αιτήματα που είχαν και σε υπερβολικά. Κύριε Σπίτζη, τη γνωρίζετε την περίπτωση? Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς προσωπικά στηρίζετε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση? Παίχτε, αν τα αιτήματα δεν τα γνωρίζετε, τα αιτήματα που έχουν οι άνθρωποι. Αν τα αιτήματα που έχουν είναι τα θεσμικά αιτήματα. Το βασικό αίτημα δεν είναι τα θεσμικά, να σας τα πω. Το βασικό αίτημα είναι ότι έγινε μεταφορά προειδοποίητα 21 εργαζομένων από ανόργανες θέσεις. Όπως είπε ο κύριος Καραμαλής, δεν ξέρω τι. Σε οργανικές. Στα ταμεία. Δεν το ξέρω. Και πραγματικά πιστεύω ότι τέτοιου είδους, αν θέλετε, κινήσεις ή αλλαγές κτλ. Δεν μπορεί να γίνονται, αν έχουν γίνει έτσι, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια, ανάγκες. Υπάρχουν κενά πάντως σε αστικές μεταφορές, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Υπάρχουν οργανικά κενά και σε οδηγούς και σε κρίσιμες θέσεις των αστικών. Κύριε Γαϊτάνη. Κοιτάξτε, είναι απαράδεκτο να προαναγγέλλεται γι' αυτό το λόγο μια απεργία, δηλαδή για τη μετακίνηση, για την υπηρεσιακή μετακίνηση.